Καλή σας μέρα. Φιλοξενούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μαρινό το Σιζόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Σιζόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σπόντα. Καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, με ανακοινώσεις σας κάνετε εισηγήσεις και για λήψη δραστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά αναφέρεστε και στον επαναπατρισμό των Κυπρίων φοιτητών από το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το δεύτερο. Είναι εφικτό να γίνει και είναι σωστό να γίνει αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται να οργανωθεί η κατάσταση όσο το δυνατό καλύτερα? Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες, μετά τα καινούργια δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί τόσο στο ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ανησυχία γονιών φοιτητών που σπουδάζουν σε αυτές τις χώρες. Και κυρίως γονιών που ενδεχομένως τα παιδιά τους έχουν κάποιες παθήσεις, είτε χρόνιες είτε διαφόρων ειδών. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα με συντεταγμένο και συγκροτημένο τρόπο σταδιακά να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπατρισμού αυτών των παιδιών, έτσι ώστε αφενός να μην υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος για τη δική τους την υγεία, αλλά την ίδια στιγμή να ληφθούν και όλα εκείνα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για να αποφευθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη διασπορά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι μαζικός ο επαναπατρισμός. Ο επαναπατρισμός αυτός θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού, να είναι σταδιακός. Και όπως ήδη έχετε προσέξει στην ανακοίνωση μας, αρχίζουμε λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας, σε εκείνους τους φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στέγης, και ήδη φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, με εστίες φοιτητικές που στην Ελλάδα τουλάχιστον ακούμε ότι κάποιες κλείνουν. Ναι, ακριβώς, και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπορεί να προκύψει σοβαρός ζήτημα, ας πούμε, στέγης για αυτά τα παιδιά. Καθώς επίσης και σε πρωτοετής φοιτητές θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα, δεδομένου ότι αυτοί πιθανόν να μην έχουν ακόμα αποκτήσει αναγκαίες διασυνδέσεις, επαφές και σχέσεις στον χώρο στον οποίο σπουδάζουν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι ο επαναπατρισμός τους δεν θα συνδυαστεί και με τον περιορισμό των 14 ημερών και όλα όσα μέχρι στιγμής το κράτος, η πολιτεία έχουν λάβει ως μέτρα. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος, θα πρέπει νομίζω σταδιακά η κυβέρνηση να το σκεφτεί. Ήδη πρέπει να σας πω ότι έχω επικοινωνήσει και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Μετάφερα αυτές τις απόψεις και νομίζω ότι από πλευράς της κυβέρνησης θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση στη βάση των όσων έχω αναφέρει προηγουμένως. Δηλαδή του συγκροτημένου, του συντεταγμένου και του σταδιακού τρόπου επαναπατρισμού αυτών των φοιτητών, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις κατηγορίες που έχω αναφέρει. Ναι, προέχει βεβαίως να επαναπατριστούν οι υπόλοιποι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Μέχρι χθες είχαμε πτήσει, επέστρεψαν 70 περίπου άτομα, και σας λένε από πλευράς κυβέρνησης ότι ναι, είναι στα υπόψη και θα το κάνουν σταδιακά. Όπως το λέτε, προβλήματα, φοιτητές με προβλήματα υγείας, άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, οι προτάσεις που έχετε κάνει ως ΕΔΕΚ για τη λήψη κι άλλων μέτρων. Βλέπουμε εδώ το τελευταίο σημείο στην ανακοίνωσή σας. Κάνετε εισήγηση για χορήγηση συγκεκριμένης θεραπείας για αντιμετώπιση του ιού. Είναι κάτι που το λέτε εσείς ως γιατρός, συμβαίνει στο εξωτερικό, το έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι και τι κάνουν? Η αλήθεια, κυρία Σπόντα, ότι αυτή την εισήγηση την κάναμε εδώ και αρκετές μέρες, 10 μέρες περίπου. Στην αρχή από κάποιους αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και προβληματισμό, από κάποιους και με χλεβασμό. Η πορεία όμως των γεγονότων επιβεβαιώνει πια ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, εγώ προσωπικά, λόγω του ότι ως γιατρός έχω μια μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια θεραπεία η οποία, από ό,τι αποδεικνύεται μέσα από τις μελέτες που έχουν γίνει και στη Γαλλία αλλά και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και στο Ισραήλ,
Είναι μια θεραπεία η οποία δεν θεραπεύει μεν την νόσηση από τον ιό, όμως μειώνει σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Άρα λοιπόν το περιστατικό αυτό μπορεί να το διαχειριστεί πια το νοσοκομείο και η ιατρική κοινότητα πολύ πιο εύκολα και να περιοριστούν πάρα πολύ οι κίνδυνοι, τεθεί σε κίνδυνο η ζωή αυτών των ατόμων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αν αναλύσουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα, ότι η Γερμανία έχει το μικρότερο συντελεστή θνησιμότητα σε σχέση με τα κρούσματα τα οποία έχει, όπως επίσης και το Ισραήλ. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η θεραπεία αποδίδει. Δεδομένου μάλιστα ότι είναι την εφαρμόζουν και στις δύο περιπτώσεις, και στο Ισραήλ και στη Γερμανία. Ναι, και ήδη έχει εφαρμοστεί και σε ορισμένα νοσοκομεία της Μασσαλίας και της Νίκαιας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελευταία την έχει αποδεχτεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικές μέρες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει προχωρήσει στην παραγγελία μεγάλης ποσότητας, 5 συγκεκριμένα τόνους του συγκεκριμένου φαρμάκου από την Ινδία. Δεδομένου μάλιστα. Ναι, λέτε είναι συνδυασμός κεβασμάτων. Τώρα να μην τα πούμε, μήπως δεν τα πούμε καλά εμείς. Είναι συνδυασμός φαρμάκων. Πώς θα γίνει, έρχεται έτοιμος ο συνδυασμός αυτός? Ο συνδυασμός είναι δύο διαφορετικά φάρμακα. Το ένα χορηγείται σε δύο χάπια την ημέρα, ανά 12 ώρες το ένα, υδροξυκλοροκίνη. Είναι ένα φάρμακο που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην Ελλονοσία. Είναι ένα φάρμακο το οποίο ουσιαστικά ενισχύει την άμυνα των κυττάρων και δεν επιτρέπει εύκολα τη διείσδυση του ιού εντός των κυττάρων για να κάνει τις αλλαγές και να γίνει η εξάπλωση του ιού. Και το δεύτερο είναι αντιβακτηριακό φάρμακο, μια ζαφιονκίνη, η οποία χορηγείται ένα χάπι την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η διάρκεια θεραπείας είναι 7 ημέρες και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθόλου παρενέργεια από τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων, αντιλαμβάνεστε ότι στην περίπτωση, σε όσες περιπτώσεις, θα μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων και τη βαρύτητα και θα βοηθήσει το περιστατικό να αναρρώσει γρηγορότερα, είναι κέρδος. Σε περίπτωση που η θεραπεία δεν θα αποδώσει, δεν υπάρχει ζημιά, δεδομένου ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η κατάσταση υγείας του ατόμου. Είναι φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ φτηνά και γι' αυτόν ακριβώς εμείς από την πλευρά της ΕΔΕΚ, η ιατρική ομάδα της ΕΔΕΚ που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή αυτά τα ζητήματα, πολύ έγκαιρα έκανε ακριβώς τη συγκεκριμένη πρόταση μέσα από την αξιολόγηση δεδομένων τα οποία υπάρχουν και από χρήση ενδεχομένως σε άλλες χώρες, αλλά και από την δική μας ιατρική εμπειρία που έχουν όσον αφορά τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Και ούτε χρειάζεται να γίνουν δοκιμές ή καμία δοκιμή δεν χρειάζεται να γίνει. Εμείς ειδικά στην δερματολογία το ένα από τα συγκεκριμένα φάρμακα μπορεί να το χορηγήσουμε σε ασθενείς μέχρι και διάρκεια 2 χρόνων συνέχεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρατηρήσει οποιαδήποτε προβλήματα. Φυσικά σε μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνονται και κάποιες προληπτικές εξετάσεις περισσότερων και για την ψυχολογική κατάσταση του ασθενή, αλλά και γίνηση ήδη να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα πάντα εξελίσσονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι σωστός και δεν ευτίθεται τον περιστατικό σε οποιασδήποτε παρενέργειες. Τώρα μας λέτε ότι στη Γερμανία αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο δεν παρατηρούνται πολλοί θάνατοι ή πολύ, πολύ σοβαρά περιστατικά ή τόσα πολλά όσο αλλού. Αυτός είναι ο λόγος, το φάρμακο. Εκτιμούμε ότι είναι συνδυασμός παραγόντων. Ένας παράγοντας ενδεχομένως να είναι η χορήγηση του φαρμάκου. Βλέπετε ότι έτυχε το γεγονός ότι πριν από περίπου 8-9 μέρες η Πρωθυπουργός της Γερμανίας ζήτησε από συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων να αυξήσει την παραγωγή του συγκεκριμένου φαρμάκου. Λοιπόν, αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται ότι το σύστημα υγείας το οποίο έχουν είναι πολύ καλά οργανωμένο και μπορούν αυτά τα περιστατικά να αντιμετωπιστούν άμεσα, έτσι ώστε να είναι ένας συνδυασμός γεγονότων. Αφενός μεν η χορήγηση του φαρμάκου μειώνει η βαρύτητα των συμπτωμάτων, αφετέρου η σωστή διαχείριση των περιστατικών από την αρχή να μειώνει ακριβώς τη θνησιμότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Ισραήλ. Είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή τον μικρότερο συντελεστή θανατηφόρων περιστατικών σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που έχουν νοσήσει με τον κορονοϊό. Ναι, χωρίς να αποδειχθεί ότι υπάρχουν παρενέργειες, γιατί μας ρωτούν ακροατές. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει. Εγώ προσωπικός δερματολόγος στο συγκεκριμένο φάρμακο το χρησιμοποιώ τουλάχιστον για 30 χρόνια. Σε αρκετών αριθμών ασθενών με δερματικές παθήσεις δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής να υπάρχουν οποιασδήποτε παρενέργειες. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου θα είναι μόνο για 7 μέρες. Και για το πρώτο θέμα, ερώτηση, η μεταφορά στα αεροπλάνα των φοιτητών δεν θέτει την υγεία τους σε κίνδυνο, ρωτά ακροατής. Ναι, θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν, όπως είπα, συντονισμένα και συντεταγμένα. Αυτοί που θα έχουν την ευθύνη του επαναπατρισμού
θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία και τα απαραίτητα μέτρα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους γονείς είναι ότι ναι, μεν πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, όμως δεν πρέπει να ανησυχούμε υπερβολικά για την κατάσταση της υγείας των παιδιών, γιατί ακόμα και σε περίπτωση που θα νοσήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα και μια χρόνια βάθηση στα παιδιά, η πιθανότητα βαριάς νόσησης είναι πάρα πολύ μικρή. Και ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές άτομα ηλικίας μέχρι 30 χρονών είτε θα περάσουν ασυμπτωματικά την νόσηση ή θα την περάσουν με πολύ ήπια συνδρομή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και έχουμε πει ότι η προτεραιότητα είναι ο επαναπατρισμός των παιδιών που έχουν χρόνιες ενδεχομένως παθήσεις ή ταυτοποιημένα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι ώστε να δοθεί η αναγκαία και απαραίτητη συμμαχία και κυρίως να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους και να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.